Εμφανίστηκε πάλι ο Κύριος και κάλεσε το Θωμά να τον ψηλοποιήσει για να βεβαιωθεί ο ίδιος προσωπικά για την Ανάστασή του. Δεν άφησε ο Θείος διδάσκαλος το δύσπιστο μαθητή να παρέσει μόνος του με τους λογισμούς απιστίας και της αμφιβολίας. Με πολλή στοργή και αγάπη ευχαριστήθηκε ειδικά προς αυτόν και του έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσει μόνος του την αλήθεια και συγκλονισμένος να ομολογήσει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, ο καλή απιστία του Θωμάτου, πιστώτας καρδία, εις επίγνωση ρίξε, ψάλμες έναν ύμνον του Εσπερινού». Τελικά δηλαδή ήταν ωφέλιμη η δυσπιστία του Θωμά, διότι οδήγησε τις καρδιές των πιστών στην επίγνωση της αληθείας. Οι αδιάψευτες αποδείξεις που δόθηκαν σε Αυτόν στερέωσαν όλους τους μαθητές την πίστη προς τον γνωστάντα αντιτρατή. Και όταν αργότερα οι Απόστολοι θα κήρυταν το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως σε όλον τον κόσμο, θα είχαν να πούν «Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον βιγραφίσαμε». Και έτσι η απιστία του Θωμά κατέληξε να γίνει στερεή βάση πίστεως και ομολογίας ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Κύριος και Θεός μας.